Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εμφυλιακό κλίμα διαμορφώνεται στην Τουρκία μετά από 7 ημέρες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, κατά τις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Για πρώτη φορά σημειώθηκαν συγκρούσεις διαδηλωτών με υποστηρικτές του Τούρκου Πρωθυπουργού στη γενέτειρά του, Ριζούντα. Την ίδια ώρα φουντώνει το κύμα αμφισβήτησης του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, με τους διαδηλωτές να διαμηνύουν ότι δεν υποχωρούν παρά τη βίαιη καταστολή. Ανυποχώρητος όμως εμφανίζεται και ο ίδιος ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, ένας Έλληνας φοιτητής είναι μεταξύ των προσαχθέντων στα επεισόδια χθες στην Κωνσταντινούπολη. Οι τουρκικές αρχές δήλωσαν ότι έχει διπλωματικό διαβατήριο, κάτι που διέψευσε άμεσα η ελληνική προξενική αρχή. Πάντως, μέλη της συντακτικής ομάδας της ιστοσελίδας που διαχειρίζεται ο Έλληνας συλληφθής επισημαίνουν ότι είναι από τον περασμένο Οκτώβριο στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας την πρακτική άσκησή του από το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Εκατοντάδες φιλοκυβερνητικοί οπαδοί συγκρούνται με διαδηλωτές στη Ριζούντα, γενέτειρα του Ερντογάν, λίγες μόνο ώρες πριν την επιστροφή του από την τριήμερη περιοδία σε χώρες της Βόρειας Αφρικής. Είναι η πρώτη φορά που στις 6 ημέρες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Τουρκία σημειώνονται επεισόδια μεταξύ υποστηρικτών της κυβέρνησης και διαδηλωτών. Με τον φόβο ότι παρόμοιες συγκρούσεις μπορεί να επεκταθούν στις μεγάλες πόλεις, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Χουσέιν Τσελίκ, ζήτησε να μην υπάρξει υποδοχή του Πρωθυπουργού στο αεροδρόμιο. Νέες συγκρούσεις διαδηλωτών και αστυνομίας σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Άγκυρα, όπου οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν δακρυγόνα και κανόνια νερού για να διαλύσουν τους διαδηλωτές που είχαν περικυκλώσει την πλατεία γύρω από την Αμερικανική πρεσβεία. Νωρίτερα, αντιπροσωπεία των ακτιβιστών συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Μπουλέντα Ρίτς, και απέτησε την απελευθέρωση των κρατούμενων διαδηλωτών, που ανέρχονται σε εκατοντάδες, ενώ ζήτησε να σταματήσει η αστυνομία τη χρήση δακρυγόνων. Η Κωνσταντινούπολη πέρασε μια σχετικά ήρεμη νύχτα εξαιτίας θρησκευτικής εορτής. Χιλιάδες όμως διαδηλωτές παρέμεναν στην πλατεία Ταξίμ. This is a public place and we need to defend it because there are interventions in our social life and we need to stand against this. We don't want any alcohol restrictions and any religion restrictions or education restrictions. Κανείς δεν μπορεί να κάνει εκτιμήσεις το κατά πόσο η επιστροφή του Ερντογάν θα αλλάξει τις ισορροπίες στη χώρα. Στη Φινλανδία βρίσκεται ο Έλληνας Πρωθυπουργός για διμερείς επαφές με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων. Είχε ήδη συνομιλίες με τον ομόλογό του Γιούρκι Κατάινεν. Αύριο ο Πρωθυπουργός θα είναι κεντρικός ομιλητής σε οικονομικό φόρουμ με θέμα την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Σε συνέντευξή του στη μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας, Helsingin Sanomat, ο κύριος Σαμαράς σημειώνει πως κανείς στην Ευρώπη δεν πιστεύει ότι η Ελλάδα θα γυρίσει στη δραχμή, ενώ επισημαίνει πως αυτό που χρειάζεται η χώρα μας είναι ανάπτυξη. Όπως τονίζει μεταξύ άλλων, το 2013 θα είναι το δυσμενέστερο όλων. Από του χρόνου όμως η οικονομία θα παρουσιάσει ελαφρά ανάπτυξη. Το χειρότερο σενάριο θα ήταν να μην υπάρξει ανάπτυξη μετά από τις θυσίες που έχουν κάνει όλοι οι άνθρωποι. Ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τονίζει χαρακτηριστικά: οι Έλληνες δεν είναι φασίστες. Έχουν χάσει μόνον τις ελπίδες τους. Λάθος συνταγή ομολογεί το Δουνουτού ότι ακολούθησε για την ελληνική οικονομία. Με έγγραφό του παραδέχεται ότι υποτίμησε τις επιπτώσεις της λιτότητας στην ανάπτυξη και υπολόγισε λάθος τους δημοσιονομικούς πολλαπλασιαστές στην οικονομία. Παράλληλα, επαναφέρει το αίτημα για περαιτέρω απομείωση του ελληνικού χρέους και βάζει φρένο στις συζητήσεις για μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Κομισιόν πάντως εκφράζει τη διαφωνία της για τις παραδοχές του Δουνουτού σχετικά με το ελληνικό πρόγραμμα. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Ισπανός αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Χοακίν Αλμούνια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν είναι τέλειος. Κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος με το ελληνικό πρόγραμμα». Σημείωσε ωστόσο ότι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχαν πολλές εναλλακτικές και ότι η Ευρώπη έπρεπε να δράσει επειγόντως. Στο επίπεδο ρεκόρ του 26,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας το Μάρτιο έναντι 26,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Το 26,7% είναι η αναθεωρημένη εκτίμηση για την ανεργία του Φεβρουαρίου, καθώς αρχικά είχε ανακοινωθεί ποσοστό 27%. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 245.000 άτομα σε σχέση με το Μάρτιο του 2012.
Στις ηλικίες έως 24 ετών, το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 58%. Κατά περιφέρεια, τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, που φτάνει το 30%, Μακεδονία και Θράκη στο 28% και Αττική στο 27%. Φορολόγηση με βάση το στρέμμα για τα αγροτεμάχια και τα τετραγωνικά για τα κτίσματα προτείνει το Υπουργείο Οικονομικών για το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας. Η πρόταση παρουσιάστηκε στα μέλη της Διακομματικής Επιτροπής από τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Τελικά δεν θα εξαιρεθούν ούτε οι κατεπάγγελμα αγρότες, απλά η φορολόγησή τους θα είναι μικρότερη σε σχέση με τα υπόλοιπα αγροτεμάχια. Οι λεπτομέρειες θα καθοριστούν και θα υπολογιστούν δημοσιονομικά τις επόμενες ημέρες. Το τέλος ακινήτων του 2012 προσπαθούν ακόμη να πληρώσουν οι καταναλωτές στη ΔΕΗ. Δεν είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που επέλεξαν να ξοφλήσουν μόνο το ρεύμα, περιμένοντας να έρθει ο λογαριασμός από την εφορία. Είναι αναγκαστικό αυτό το πράγμα. Μέσω ΔΕΗ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε κόβουν το ρεύμα και χωρίς ρεύμα δεν μπορείς να ζήσεις. Τώρα πληρώσατε το ρεύμα και αφήσατε απ' έξω το χαράτσι. Ναι. Αυτό ακριβώς. Αλλά θα έρθει από την εφορία, δεν το γλιτώσετε. Δεν το γλιτώνεις. Να πάρουν και τα σπίτια μας. Να μας βάλουν και μέσα. 700 ευρώ. Δεν έχει πληρωθεί όμως. Κάνατε διακανονισμό, τι κάνατε? Δεν έχω κάνει τίποτα. Θα το πληρώσετε? Δεν υπάρχει περίπτωση, γιατί δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Ούτε καν το περσινό δηλαδή, ούτε όχι το περσινό. Για τα επόμενα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Από το 2014, ο νέος φόρος που θα ισχύσει θα είναι ουσιαστικά ένα διευρυμένο ειδικό τέλος ακινήτου. Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, θα επιβληθεί φόρος στο κάθε ακίνητο ξεχωριστά, είτε αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου είτε εκτός σχεδίου, χωρίς να υπάρχει κανένα φορολόγητο όριο, με σκοπό να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Σύμφωνα με 33 κλιμάκια, θα γίνεται η φορολόγηση. Δεν θα ισχύσει καμία εξαίρεση πλην ευπαθών ομάδων. Ο φόρος θα μπει σε κάθε ακίνητο εντός και εκτός σχεδίου και θα υπολογίζεται ανά τετραγωνικό μέτρο για κτίσματα και οικόπεδα και ανά στρέμμα για τα αγροτεμάχια. Ένας ο οποίος έχει 10 στρέμματα επάνω σε ένα ορεινό μέρος θα πληρώσει, έχει να πληρώσει. Το πλήρωσα. Ακριβό, δύσκολα, εύκολα? Πάντα δύσκολα. Ξέρεις κανένα να το πληρώνει εύκολα? Οι ιδιοκτήτες των αστικών ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές με χαμηλές αντικειμενικές αξίες φαίνεται να είναι οι πιο ευνοημένοι, αφού θα μειωθούν οι συντελεστές φορολόγησης. Η ελάχιστη επιβάρηση θα είναι 1,8 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και θα αυξάνεται ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακινήτου, αν είναι μονοκατοικία ή διαμέρισμα, σε ποιον όροφο βρίσκεται, τον συντελεστή εμπορικότητας και αν είναι παραθαλάσσιο ή όχι. Θέλω να περιμένουμε να δούμε ακριβώς τους λεγόμενους συντελεστές που αναφέρουν όσον αφορά τη φορολόγηση για τα εντός σχεδίου, που σίγουρα έχουν να κάνουν με τη συνάρτηση με τον υπολογισμό των αντικειμενικών αξιών. Πρέπει σαφέστατα να δοθεί μέσα σε αυτούς τους συντελεστές που θα δούμε, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερο βάρος και για τα κενά και ξενίκιαστα ακίνητα ή καταστήματα, όσον αφορά την πρόταση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Ακινήτων για την φορολόγησή τους κατά το 50% της αξίας τους. Ανήσυχοι είναι και οι κατεπάγγελμα αγρότες που παρά τις διαβεβαιώσεις άκουσαν πως τελικά θα κληθούν να πληρώσουν και αυτοί φόρο. Η επιβάρηση θα είναι 1 ευρώ αναστρέμα για εκτάσεις μονοετούς καλλιέργειας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της καλλιεργήσιμης έκτασης και το που βρίσκεται το χωράφι. Ο φόρος θα διαμορφώνεται σε 2 ευρώ αν βρίσκεται σε ημιόρινη περιοχή και 3 ευρώ στα παιδινά. Όταν κάθε τόσο αυξάνεται το κόστος, το πετρέλαιο το βλέπετε που πήγε, έχει διπλασιαστεί, το λίπασμα έχει ανεβεί κοντά στο 30%. Τα καλλιεργητικά έξοδα έχουν μεγαλώσει. Λοιπόν, θα φτάσουμε σε λίγο να υπάρχει απογορευτικό για την καλλιέργεια λόγω του κόστους. Δεν είναι το ίδιο με το ακίνητο. Αφορολόγητο όριο δεν θα ισχύει για κανέναν, ενώ θα ενταχθούν και οι τακτοποιημένοι μη υπαίθριοι χώροι και τα αυθαίρετα που θα κληθούν να δηλώσουν οι ιδιοκτήτες τους υποχρεωτικά στο Ε9. Στην προανακριτική για τη λίστα Λαγκάρτ, τώρα υπέρ της διεύρυνσης του κατηγορητηρίου για το αδίκημα της απιστίας στην υπηρεσία σε βαθμό κακουργήματος κατά του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, τάχθηκαν όλα τα κόμματα της Βουλής παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις επιμέρους διαφωνίες των 54 βουλευτών που μετέχουν στην Επιτροπή. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται τώρα η τοποθέτηση του ίδιου του κυρίου Παπακωνσταντίνου λίγο πριν ολοκληρωθεί η συζήτηση, ενώ περίπου στις 6 το απόγευμα θα στηθεί η κάλπη για να αρχίσει η μυστική ψηφοφορία επί της πρότασης. Αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής μετά την αναφορά του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, στη στάση που τηρεί Ισραηλινός επιχειρηματίας να μην προσέρχεται στην Επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρντ, επειδή σε αυτή συμμετέχουν αρνητές του ολοκαυτώματος. Ο κύριος Κασιδιάρης απάντησε χαρακτηριστικά πως και βέβαια συμμετέχουν αρνητές του ολοκαυτώματος. Η τοποθέτησή του προκάλεσε αντιδράσεις από άλλους ομιλητές.
Βλέπουμε στην Επιτροπή να σκίζονται για τον κύριο Μιονή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούσαμε από κάποιους άσχετους να λένε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο είναι εκπρόσωπος τύπου του Ισραηλινού στρατού. Κάτι τέτοιο ασφαλώς δεν συμβαίνει. Και τον άδειασε στην συγκεκριμένη περίπτωση ακόμα και ο Ισραηλινός πρέσβης, τον κύριο Μιονή. Και τι έκανε αυτός ο συγκεκριμένος κύριος? Είπε ότι δεν έρχεται στην Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων, γιατί συμμετέχουν σε αυτοί οι αρνητές του Ολοκαυτώματος. Ασφαλώς και συμμετέχουν. Ο αρνητής του Ολοκαυτώματος στη Γερμανία, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση του? Ο αρνητής του Ολοκαυτώματος, ποια θα ήταν η αντιμετώπιση του στη Γερμανία? Παρακαλώ, παρακαλώ. Ότι στο ζήτημα αυτό που είπατε για το Ολοκαύτωμα και για τα εγκλήματα πολέμου που αναγνωρίστηκαν, υπάρχει πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία. Στην ερώτηση, αν ξέρει ο κύριος Υπουργός, ο οποίος είναι λαλίστατος κατά τα άλλα, ποια είναι η ποινική αντιμετώπιση στη Γερμανία της άλλης του Ολοκαυτώματος, τον ενημερώνω ότι είναι 5 χρόνια φυλάκιση, να το ξέρει. Αυτό το θέμα λοιπόν θα έπρεπε να το έχει υπόψη του, διότι όταν συζητάμε εδώ και θα νομοθετήσουμε αύριο ναι ή όχι, πρέπει θα μιλήσουμε τότε, θα τα πούμε και όσοι μπορούμε να αναμάθουμε καλή θα τα μάθουμε. Όταν βλέπουμε τα πράγματα και προκύπτουν ξαφνικά σαν χιονοστιβάδα. Σε πανελλαδική κινητοποίηση προχωρούν αύριο γιατροί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία της χώρας, ζητώντας την αύξηση των κονδυλίων για την υγεία και την καταβολή των δεδουλευμένων εφημεριών και εξαιρέσιμων. Την αρχή των κινητοποιήσεων έκαναν σήμερα οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Γιατροί και εργαζόμενοι στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης έχουν κλείσει τις πύλες του νοσηλευτικού ιδρύματος, το οποίο λειτουργεί μόνο με προσωπικό ασφαλείας, εξυπηρετώντας τα επείγοντα περιστατικά. Πρόκειται για άλλη μια κινητοποίηση του προσωπικού που ζητά μεταξύ άλλων την καταβολή των εφημεριών και των εξαιρέσιμων, αλλά και την αύξηση των κονδυλίων και των πιστώσεων στον χώρο της υγείας, κάνοντας λόγο για περικοπές στα λειτουργικά έξοδα που έχουν φτάσει σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στο 35-40%. Υπάρχει μια τακτική, ένας βαθμιαίος μεθυριδατισμός, να το πω έτσι, ακούσιος μυθριδατισμός, στο να μας συνηθίσουν στην απλήρωτη εργασία. Πληρώνουν εφημερίες με καθυστέρηση 5, 6, 7 μηνών και εκείνες με περικοπές. Εάν καθίσουμε και συζητήσουμε τις συνθήκες εργασίας μας και τις συνθήκες υποδοχής των επειγόντων περιστατικών και μη, έχουμε φτάσει στα όρια της επικινδυνότητας. Και το νοσηλευτικό προσωπικό περιμένει την καταβολή των εξαιρέσιμων και νυχτερινών Απριλίου, Μαΐου και Δεκεμβρίου του 2012, αλλά και των 6 μηνών του 2013. Επίσης αναφέρουν μεγάλες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των ασθενών, οι οποίοι σε ημέρα εφημερίας φτάνουν ακόμη και τους 1.000, αλλά από αυτούς εξυπηρετούνται στο τέλος περίπου οι 600. Καλύτεροι δεν περιγράφουν την κατάσταση και σε σχέση με την πολύωρη αναμονή των ασθενών από την ώρα που θα φτάσουν με το ασθενοφόρο έως την νοσηλεία τους. Απλήρωτοι από τον Απρίλιο του 2012, τα δουλευμένα, νυχτερινά και εξαργίες και αυτά. Έλλειψη προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες και ειδικά σε κάποιες που πάνε να εξαλείψουν, όπως οι τραυματιοφορείς. Η αναμονή των ασθενών στα επείγοντα αγγίζει και τις 5-6 ώρες. Την Παρασκευή, εξάλλου, γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας προχωρούν σε 24-ωρη γενική απεργία. Το βασικότερο πρόβλημα είναι η συνολικότερη κατάσταση η οποία επικρατεί στη δημόσια περίθαλψη. Δηλαδή ότι έχουν αφήσει αυτή τη στιγμή τη δημόσια υγεία να εκφυλίζεται, δεν κάνουν διορισμούς, έχουν αφήσει τα νοσοκομεία με τρομερές ελλείψεις και προσωπικού και υλικών. Δεν επαρκούμε. Το λέμε απλά, δεν επαρκούμε για να καλύψουμε τις λαϊκές ανάγκες. Στο πλαίσιο της πανυγειονομικής απεργίας θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, ενώ η κινητοποίηση γιατρών και ΠΟΗΔΗΝ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει στις 11 το πρωί μπροστά από τη Διεύθυνση Υγειονομικής Περιφέρειας. Σκληρή κριτική στο Δούνουτου και στην κυβέρνηση άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, επισημένοντας ότι συνεχίζεται η ίδια πολιτική παρότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραδέχεται για δεύτερη φορά το λάθος του στη διαχείριση του ελληνικού προγράμματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, συζήτησε με εργαζόμενους και διοίκηση για τα προβλήματα του νοσοκομείου αλλά και γενικότερα στο χώρο της υγείας. Δεν μπορεί να βγαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να λέει αναγνωρίζω το λάθος. Και ο Πρωθυπουργός εδώ να λέει success story και διάφορες τέτοιες μπαρούφες. Θα έπρεπε ήδη να είχε βγει και να είχε εκμεταλλευτεί το γεγονός και να τους πει αφού αναγνωρίζετε το λάθος κύριοι, είστε ένας εκ των τριών εταίρων του προγράμματος, εφόσον αναγνωρίζετε το λάθος δεν υπάρχει πρόγραμμα. Λάθος πρόγραμμα εμείς δεν εφαρμόζουμε. Όχι να στέλνει επιστολές στην Κομισιόν για να το επιτρέψουν να μειώσει το ΦΠΑ από το 23% στο 13%. Αυτή δεν είναι η κυβέρνηση κυρίαρχη. Αυτή είναι η υπάλληλη των Βρυξελών. Ούτε δήμαρχοι δεν κάνουν έτσι όπως κάνει ο Σαμαράς.
Τη Δευτέρα θα πάρουν τελικά τα χρήματά τους οι 2.300 συνταξιούχοι του ΤΑΠΟΤΕΣ. Στο μεταξύ, στους δρόμους βγήκαν σήμερα οι συνταξιούχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την υπεράσπιση των συντάξεων της Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης, της Υγείας και της Πρόνοιας. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε και με τον Υπουργό Εργασίας. Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που επικρατεί στις συντάξεις μας. Προχθές που πήγαν πολλοί συνάδελφοι να πληρωθούν, είδαν ότι οι συντάξεις τους ήταν πετσοκομμένες. Άλλοι δεν πήραν καθόλου. Διαμαρτύρομαι στα έντονα γιατί έχουμε πληρώσει 35 με 40 χρόνια εισφορές στα ασφαλιστικά μας ταμεία και φτάσαμε σήμερα να μην μπορούμε να πάρουμε σύνταξη, να μην μπορούμε να πάρουμε τα φάρμακά μας, να μην μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας στα άνεργα. Και εδώ ολοκληρώθηκε η απογευματινή ενημέρωσή σας από την ελληνική τηλεόραση 3. Ακολουθεί δελτίο καιρού, ενώ για τα αθλητικά ο κόσμος των σπορ στις 6 ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο κεντρικό μας δελτίο στις 10 το βράδυ. Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα.